πολύ ωραία έκπληξη. Σου ετοιμάζω και εγώ θέμα ακόμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα έρθει σε μια φωτογραφία από το control. Ναι. Να μας δώσουν, αν είναι εύκολο, να δούμε και να μας εξηγήσει τι είναι αυτή η φωτογραφία. Μέρη αντίο ζωή, αν είναι αυτό που φαντάζομαι. Η φωτογραφία, παρακαλώ, είναι έτοιμη να την δούμε. Α. Μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία. Ευτυχώς που δεν φαίνεται, οπότε μπορώ να ανοίξω τα πάντα. Λοιπόν, μπορώ να την περιγράψω εγώ. Είναι ο Θέμης μαζί με την Ελεονόρα Μελέτη που κάνουν ένα χορευτικό. Παιδιά, θα ορκιζόμουν ότι είναι ο Κώστης Καπετανίδης. Ότι τι. Έχει χάρη που είναι ο σκηνοθέτης. Νόμιζα ότι είναι. Πήγε να πει πάλι. Θα χορέψεις, ρε θηρίο. Αγόρι μου, θα χορέψεις, πασά μου. Έλα, κάνουμε το χορευτικό. Κάνε ότι ντρέπεται. Γιατί το δείξατε τώρα αυτό. Έλα, κάνε μας μια πόζα. Σήκω, κάνε μας μια πόζα. Γιατί λέτε. Γιατί. Γιατί αυτό θα κάνει, pose. Θα κάνει Ναταλία τη Μελέτη και εσύ κάνε το Θέμη. Ποιο τραγούδι, να μας το βάλει ο Αλέξανδρος. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Είναι έκπληξη τώρα. Α, είναι έκπληξη. Τι έκπληξη, καλέ. Το... Να. Μεγάλε. Τα ανέβασε η Ελεονόρα χθες στο Twitter αυτές τις φωτό. Από εκεί τα έχω πάρει. Βρενονόρα. Η Ελεονόρα πάντως, όταν ήταν στο Dancing with the Stars, έλεγε διάφορα για τον χορευτή τον Ηλία, ότι έρχονται πιο κοντά και είναι αναπόφευκτο. Όπως βλέπεις, ήρθε και με το Θέμη πιο κοντά. Αλλά υπάρχει ερωτισμός. Εγώ εδώ βλέπω έναν άντρα που τραβάει μια κοπέλα και μια κοπέλα που τον σμπρώχνει και απεγνωσμένα θέλει να φύγει. Στην άλλη αυτό όχι, δεν νομίζω. Στην άλλη δεν είχες κάνει ακόμα το move. Όχι, εδώ έχεις κάνει το move και τρως χιλόπιτα να. Move είναι στην άλλη, ξέρεις τι move είναι. Είναι αυτό. Εσύ κάνεις αυτό το move. Ναι. Αυτή είναι η φωτό η προηγούμενη, αυτό. Έλα ρε. Να σου πω, η Ελεονόρα δεν πεθαίνει στα γέλια που σε βλέπει να χορεύεις. Λέτε ρε παιδιά. Είναι... Εγώ νομίζω ότι το έχεις, φίλε. Ευχαριστώ. Γιατί στην δεύτερη φωτογραφία. Πραγματικά δηλαδή. Είδες... Έλεος. Είδες το σπάσιμο λαιμού στη δεύτερη φωτογραφία. Το σπάσιμο λαιμού. Τώρα καταλαβαίνω τι λες. Δεν στείλει ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι. Συγγνώμη, θέλω τόσο να πάλι σου γυρνάει πλάτη όμως. Ναι, αλλά γιατί ήξερε είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος φυσικά καταλήγει στην αγκαλιά μου. Δεν τρέπεσαι που η Ελεονόρα χόρευε με τον επαγγελματία τόσο καιρό, τόσο ωραία και πιάσε εσύ ο Θέμης Γιωργαντάς να χορεύει μαζί τη. Όχι, μέρη μου. Καταρχήν, εγώ θέλω να μάθω αν θα φορά κοστούμι, αυτά που φοράνε οι χορευτές. Ωραία, αν δεν μας πεις ποιο, ναι, με τι θα χορέψεις, θα δείξω μια άλλη φωτογραφία. Δεν έχεις άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, αποφάσισε. Δεν έχεις άλλη φωτογραφία. Μέρη, έχω άλλη φωτογραφία. Όχι. Μ' αρέσει που κάνεις τον έξυπνο χωρίς να έχεις την καβάντζα σου. Βάσο, πες, έχω άλλη φωτογραφία. Η Βάσο τι φταίει. Είναι από τους κουσκούς, ξέρει. Η Βάσο έχει Βάσο. Βάσο. Κουκλάρα. Το κινητό, έχει βίντεο, έχει βίντεο. Έλα, έλα, θα κοιτάς το κινητό μου, το δω. Αγκαλιά, το κινητούλι του! Τρέμει! Εγώ βρίσκω καταρχήν καταπληκτικό και μόνο το γεγονός ότι θα δω το Θέμη να χορεύει και μάλιστα με μία ντάμα σαν την Ελεονόρα. Περιμένω πώς και τι. Και τι και πώς.